καλέσαμε για να σας παρουσιάσουμε τη διοργάνωση του πρώτου λαϊκού ανώμαλου δρόμου που θα γίνει την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου στην πόλη μας. Πρόκειται να γίνει μια δράση που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο Δήμο μας και φιλοδοξούμε να την κάνουμε θεσμό, διοργανώνοντάς την κάθε χρόνο. Προσωπικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, γιατί χωρίς αυτούς η διοργάνωση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Ευχαριστούμε λοιπόν την 3Ε, το Σκλαβενίτη, το Σωματείο Αλφα Λαϊκής Αγοράς Κυριά, το ΣΜΟΤΕ, το Βιβλιοπωλείο Ηλιάς, το Τεχνικό Γραφείο Μαρκουλής και τον κύριο Πορτανίκη Πάτρο. Η διοργάνωση αυτή έχει γίνει σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, που μας παρακολουθούν 10 διασώστες, νοσηλευτές, το ΣΕΒΑΣ για την αφιτηρία κίνησης, εδώ 6 διασώστες, εθελοντές και το Γυμναστικό Σύλλογο Κερατσινίου. Παρακαλώ πολύ τον Δήμαρχο, εθελοντή. Να σας καλησπέρισω και να σας ευχαριστήσω που παρευρίσκεστε σήμερα σε αυτή μας τη συνάντηση. Είναι μια συνάντηση προήμιο για τον αγώνα, τον λαϊκό ανώμαλο δρόμο, ο οποίος θα γίνει στο βουνό μας, στο Όρο Σεγάλιο, στα πλαίσια των προγραμμάτων του μαζικού λαϊκού αθλητισμού. Αθλούμε, ασκούμε, γυμνάζομαι. Σε όλες τις εκφάνσεις λοιπόν, εμείς στηρίζουμε αυτό που λέγεται αθλητισμός, με όλες τις εκφάνσεις. Είναι αν σκοπεύεται να επεκτείνεται αυτές οι αθλητικές διαδικασίες και στο μέλλον με αυτή την πρωτοβουλία σαν εναρκτήρια κίνηση πάρα πολύ καλή. Όπως σας είπα, δεν είναι η πρώτη πρωτοβουλία που κάνουμε, είναι μια χορήγηση για το λαϊκό ανώμαλο. Έτσι, είναι ο πρώτος λαϊκός ανώμαλος που γίνεται διαχρονικά από την ιστορία του Δήμου Κερατσινίου και του Δήμου Τραπετσόνας. Έχουμε την τιμή λοιπόν να προγραμματίζουμε και να ελογιούμε την Κυριακή τον πρώτο λαϊκό ανώμαλο δρόμο, το χιλιόμετρο. Βεβαίως, όπως σας είπα, επειδή ακριβώς και η ζωή είναι ένας κακοτράχαλος δρόμος, ένας ανώμαλος κακοτράχαλος δρόμος, και νικητής είναι αυτός που φτάνει στο τέρμα, δεν είναι ο πρώτος, γιατί όλοι θα πάρουν αναμνηστικά διπλώματα και βραβεία που θα τερματίσουν σε αυτόν τον αγώνα. Πραγματικά περνάμε το μήνυμα σε όλους τους Έλληνες και κυρίως οι πολίτες μας, όπως το μάθαμε από τους προγόνους μας, από τους παππούδες και τις γιαγιάδες και τους γονείς μας, ότι η ζωή ποτέ δεν είναι ένας πρωτός και επίδειος δρόμος, ποτέ δεν είναι ένας ίσιος δρόμος και τρομερός γορδοπέταλα. Ίσα-ίσα υπάρχουν και τα κακοτράχαλα, τα δύσβατα και τα κακοτράχαλα σημεία. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη συνειδημία, περνάμε ένα μήνυμα ότι είμαστε εδώ απέναντι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία ζούμε οικονομικά, αξιακά, πολιτιστικά, κοινωνικά. Σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη κατάσταση δεν έχουμε άλλο περιθώριο παρά να αγωνιστούμε και να φτάσουμε στο τέρμα. Άρα λοιπόν, βεβαίως, κάνουμε την αρχή την Κυριακή και θα ακολουθήσουμε και άλλους τέτοιου είδους δρόμοι που θα περνάνε μηνύματα κυρίως στην κοινωνία και στα παιδιά μας. Με λίγα λόγια, κύριε Ζαντή, αυτό που φαντάζομαι θέλετε να πείτε είναι ότι κατ' ουσίαν θα ανακατελέξετε τον αθλητισμό του Δήμου Κερατσινίου και των Τραπεζών. Δεν ξέρω αν ποτέ στη δική μας θητεία μάλλον δεν έχει υπάρξει καθόλου ύφεση αθλητικών δραστηριοτήτων. Γνωρίζετε μάλιστα ότι και καμαρώνουμε, είμαι και αθλητικός παράγοντας προσωπικά. Είμαι πρόεδρος σε αθλητικό σωματείο, το οποίο έχει στεφτεί κατά τους πέρυσι στο Φάρο Κερατσινίου και βέβαια έχω αναλάβει τώρα και υπεύθυνος της Επιτροπής Μπάσκετ του ΓΑΣ Τραπετσόνα. Είναι σωματεία, όλα τα σωματεία της πόλης έχουν στεφτεί με επιτυχίες και χορηγώσεις στην πορεία, την ιστορική τους πορεία. Εμείς όμως δεν είμαστε θειασότες του πρωταθλητισμού. Είμαστε θειασότες του εραστηριακού αθλητισμού και αυτό έχει στόχο τα παιδιά. Άρα λοιπόν ο Φάρος, ο ΓΑΣ Τραπετσόνα και όλα τα σωματεία της πόλης θέλουν να είναι πρωταθλητές σε σχέση με τα άλλα σωματεία, να έχουν όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά, όσον αφορά τις υποδομές που θέλουν να έχουν πάρα πολλά παιδιά. Γίνεται λοιπόν μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και από όλους, όλα τα ενεργά αθλητικά κύτταρα που λέγονται αθλητικοί παράγοντες, που λέγονται προπονητές, οι οποίοι οικειοθελώς, ανιδιοθελώς προσφέρουν στην κοινωνία της πόλης. Έχουμε πραγματικά συστράτευση, μια μαζική συστράτευση παιδιών στα αθλητικά σωματεία. Παράγουμε αθλητές, παράγουμε τους αγωνιστές της ζωής, τους ενεργούς πολίτες του αύριο, μέσα
από αυτές τις διαδικασίες, γιατί όπως ξέρετε, ο αθλητισμός είναι ένα σχολείο και γαλουχεί τον άνθρωπο πάνω στις πανανθρώπινες αξίες του. Γαλουχεί τον άνθρωπο να σέβεται τον αντίπαλο, να σέβεται τον συμπαίκτη του, ειδικά ο ομαδικός αθλητισμός, να κατεβαίνει στον αγώνα τη ζωή αύριο και με τον έτοιμο υδρότα του να πετυχαίνει νίκες. Αλλά και όταν έρθουν ήττες, να μην απογοητεύεται. Κάθε 18 ώρες έχουμε έναν Έλληνα που αυτοκτονεί. Έχουμε, δυστυχώς, βλέπουμε καθημερινά φαινόμενα ότι πολλοί νέοι μας τρέφονται στους τεχνητούς παραδείσους και στις τοξικοεξαρτεογόνες ουσίες. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν και μόνο με αντίσταση και αγώνα και η Δημοτική Αρχή και οι δημότες μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πώς, μέσα και μέσα από τον αθλητισμό, να γαλουχούνται οι πολίτες, τα παιδιά, μέσα από τις πανανθρώπινες αξίες, όπως σας είπα, και να παράγουμε ενεργούς πολίτες, ακόμα και ενήλικους πολίτες. Και αυτό το ρόλο παίζει όχι μόνο ο ανώμαλος τρόπος, αλλά και κάθε είδους, όχι μόνο αγωνιστικές εκδηλώσεις, γιατί οι εκδηλώσεις, ξέρετε, είναι η κορύφωση των δραστηριοτήτων. Εδώ λοιπόν δεν υπήρχε ύφεση όσον αφορά τη δική μας θητεία. Στηρίζουμε τον αεραστεχνικό αθλητισμό, έχουμε πολλές επιτυχίες, κυρίως στις ακαδημίες αλλά και στα μεγάλα αγωνιστικά τμήματα από τα αθλητικά σωματεία. Και κυρίως με αυτές τις επιτυχίες ευαισθητοποιούμε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο να έρθει στον αθλητισμό, να φέρουν γονείς τα παιδιά στον αθλητισμό. Και γιατί όχι να αφήνουμε ακόμα και ήδη στα τμήματα ελληνικών τα οποία έχει και ο Δήμος αλλά και όλα τα σωματεία. Άρα λοιπόν ο αθλητισμός είναι ένας προσανατολισμός του Δήμου, είναι ένας βασικός άξονας του προγράμματος της δικής μας Δημοτικής Αρχής. Αφού έχουμε την τιμή λοιπόν και διοικούμε το Δήμο, είναι και βασική αιχμή στην πολιτική και την κοινωνία της Δημοτικής Αρχής και τα Τσίμη και την Τραπεζόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.